Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα παρουσιάστηκε στο Μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά το νέο βιβλίο του Νίκου Κωστόπουλου με τίτλο «Από την ιδοληψία στην Ελλάδα των αξιών». Το βιβλίο προλόγησαν οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης και η πρώην υπουργός Μαριέτα Γιαννάκου. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε. Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει πιστικές απαντήσεις στο πώς η Ελλάδα στη μετά κρίση εποχή θα αποτελέσει την απάντηση στα αδιέξοδα της Ευρώπης και της Δύσης. Το βιβλίο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς γιατί πρόκειται για διαλόγους μεταξύ του συγγραφέως και επαϊόντων που θίγουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στην ουσία και τους πυλώνες, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια διαφορετική πολιτική η οποία πρέπει να υπάρξει στο μέλλον. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Νίκος είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο και εγώ του εύχομαι ειλικρινά να καταγάγει μεγάλη νίκη στις εκλογές που μας έρχονται. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχει ανεβάσει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι είναι αυτό που μας χρειάζεται από τους υποψήφιους βουλευτές μας. Καλοτάξτε το βιβλίο, είναι πολύ σημαντικό, μιλάει για τις αξίες μας, για την πολιτική που να εφαρμόσουμε και εύχομαι καλή επιτυχία στον κ. Κωστόπουλο. Σήμερα μιλήσαμε για την Ελλάδα των αξιών, για το πώς πρέπει επιτέλους να φύγουμε από την ιδεοληψία η οποία μας έχει ρίξει τα τελευταία χρόνια σε μια απίστευτη ηθική και αξιακή κρίση, η οποία μας έχει οδηγήσει να ζούμε σε μια χώρα οικονομικά ανασφαλή, μια χώρα με εσωτερική ασφάλεια, με διεθνή ασφάλεια, αλλά το σημαντικότερο, μια χώρα σε ηθική και αξιακή κρίση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να ξεσκώσουμε την Ελλάδα ψηλά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάταξη οικονομική αλλά και κοινωνική σε αυτόν τον τόπο που τόσο πολύ το χρειάζεται γιατί τόσο πολύ το αξίζει. Σήμερα είναι και μια μέρα που ο Πρωθυπουργός πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα σχόλιο για τις εκλογές που έρχονται. Ήταν θέμα χρόνου. Με βεβαιότητα σε ένα μήνα περίπου από σήμερα θα επιστρέψουμε με ασφάλεια στην κανονικότητα σε αυτόν τον τόπο.